Εμένα μου είπαν το πρωί ότι θα είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί σας. Δεν ξέρω ποιος τα έπεσε. Ψέματα. Ο Γιωργαντάς τα είπε. Ο Γιωργαντάς λέει μόνο ψέματα. Είναι πολύ γνωστό. Καλά, εντάξει, άστα τώρα. Μην άφηκε να λέει κανένα ψεματάκι ο Θέμης. Είναι αλήθεια. Επίσης μου. Θα το πω. Τι. Τι είπε. Θα είναι ο Χατζηγιάννης στη δεύτερη εκπομπή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τον Χατζηγιάννη. Θα σας ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά. Θα σας κάνουμε 20 εκπομπές. Πού είναι το παιδάκι. Θα δούμε και την άλλη Παρασκευή, θα σας τα πούμε. Θέμη μου. Όπου 100 χρόνια τηλεόραση. Δεν πειράζει, έχω από εδώ φως όμως, οπότε μπορεί να γυρίσει. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το θέμα λέει να παντρευόμαστε. Το θέμα είναι ότι θα είμαστε εμείς. Όχι, θα έρθει η τρίτη εκπομπή. Δεν στο είπα. Όχι. Στο λέω τώρα και στη Φέη. Λοιπόν, θα πω κάτι. Τι θα πεις. Θέλω να πω κάτι. Εγώ το τελευταίο διάστημα δεν δίνω πολλές συνεντεύξεις. Σχεδόν καμία. Ναι. Τι λες πολλές. Και ούτε έχω σκοπό να δώσω συνέντευξη. Δεν θα συνεντεύξουμε τίποτα. Επειδή δεν ξεχνάω ποτέ ότι όταν είχα ξεκινήσει το site, η κυρία από εδώ, δείξτε την, μου έκανε μια συνέντευξη στο site. Έκανε. Που ήταν και η Ζέτα Μακρυπούλια. Ένα πολύ γκράντε πρόσωπο. Και πήγε και βάλαμε και στα μαλλιά μας μπουρνούζια. Όχι, στο σώμα στα μαλλιά. Βάλαμε στα μαλλιά μας πετσέτες και μπήκαμε μέσα σε αυτό. Εγώ αυτό ποτέ δεν το ξεχνάω. Οπότε όποτε μου πεις, θα είμαι εκεί. Υπέροχο. Για μένα. Λοιπόν, τι κάνεις. Υποτα. Τι έκανες εσύ για μένα, αγόρι. Τι έκανα για σένα. Εγώ δεν ξεχνάω όταν κάποιος με βοηθάει. Τι έκανα. Αλήθεια το λες αυτό. Θα γυρίσω ρε εσύ το τραπέζι. Στην απεργία καθόταν δίπλα μου. Επίσης. Στην απεργία στην εκπομπή. Δεν ήταν αυτή στην εκπομπή και δεν ήρθε ποτέ. Εγώ. Τίποτε. Που τα είχαμε συμφωνήσει και τρέχαμε στα θέατρα όλο ο αντένα. Αλήθεια. Και μετά είπε δεν έρχομαι. Ήρθε στο θέατρο επειδή είχα πει ότι θα έρθω, γιατί δεν ξαναέρθει άλλη παράσταση. Αλλά συγγνώμη. Θα περάσει μαύρο στο σάντερ. Δεν ήρθε. Δέκα στελέχη του αντένα κομβό, ήρθαμε εκεί. Δέκα στελέχη του αντένα, γιατί έχω φάει τα γάτα. Ναι, ο Θέμης μου είπε μην έρθει. Σε αυτή την εκπομπή που υπάρχω κι εγώ, Νικόλα μου, και θα έρθει η Φέη τελικά. Επειδή έκανε τα μπουρνούζια. Να βγούμε κι εμείς με τα βρακιά, κυρία μου. Εντάξει, άμα δεν είναι τροπή σου. Βγάζε με το μικρόφωνο κάποιον. Περίμενε λίγο να σου. Γιατί δεν το βγάζει. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Θέλω ότι καλά μου βγάζει μπροστά. Όλοι το πετάνε. Θέλω κάποιο να μου το βγάλει. Να σου πω κάτι πραγματικά. Επειδή θεωρώ πολύ ωραίο κάποιο να θυμάται όταν κάποιο άλλο τον στηρίζει. Αυτό συζητάμε. Ότι δεν θυμάσαι ότι σε στηρίζει. Η κουβέντα είναι ακριβώ αυτή. Όχι, μου είχε συγκινήσει πολύ τότε. Αχ, θα την κλωτσίσω. Γιατί εγώ δεν ήμουν καν. Δεν ήμουν καν στην παρέα σα να πει ότι ήμουν σε αυτή την παρέα. Εμεί κάναμε παρέα. Είτε ο ρητό Μολιάνκα που ήρθε στη θέση του επειδή είναι δημοσιογράφο. Η κοπέλα. Α κατέβουν υπεύθυνη το αριθμό. Δεν τον έκανε έξαλλο τώρα. Έξαλλο. Κάπω έγινε έξαλλο. Δικό μου τώρα. Άστα αυτά. Άστα αυτά επειδή εσύ το έκλεισε τώρα επειδή βγήκε τα μπουρνούζια. Εμείς φάγαμε τα πρωινά μας, κυρία μου. Δεν κάναμε τότε σύντα τα χωρισμένα παλικάρια. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κάνω όλο την πρόβα μπορώ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σε εννιά. Ότι θα έρθει η Φέη στην εκπομπή. Ωραία. Να πω κάτι. Αλλά εγώ τι έκανα στο κενό. Και εσύ πραγματικά. Και εσύ ερχόσουνε και στήριζε.